Καλησπέρα, Κώστας εδώ, 27 το nickname στο account. Όπως πάντα, σε οποιοδήποτε τριάστερο έχουμε στους πολέμους μας, σε σοβαρό, καλό Town Hall τριάστερο, το ανεβάζουμε στο YouTube για να δείτε τα combo, οτιδήποτε στρατηγική χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να σας βοηθήσουμε να κάνετε και στα τριάστερα στους δικούς σας πολέμους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως αυτή εδώ που βλέπουμε που είναι ελληνικό derby, τότε ερχόμαστε εδώ για να κάνουμε και ένα σχολιασμό να τα δούμε λίγο τα πράγματα βαρέα. Όπως βλέπετε λοιπόν στην οθόνη, η δικιά μου η κλάνη Φραπεδομάχη κληρώθηκε με την Creek the Kick. Ήταν τη στιγμή που έγινε η κλήρωση στην ελληνική κατάταξη. Ήμασταν η τέταρτη και η πέμπτη κλάν με πολύ μικρή διαφορά κυπέλων μεταξύ μας. Έμπειρες κλάν και οι δύο. Για να δούμε λίγο τα στοιχεία. Η Greek the Kick level 13, 268 νίκες. Τη στιγμή που τους κερδίσαμε είχαν συνεχόμενες ερηνικών 5 νίκες. Εμάς έχει 218 νίκες, level 12, είχαμε 3 σερί εκείνη τη στιγμή που σχέλησαμε, κάναμε και τις δύο επόμενες νίκες μας και έχουμε έρθει και εμείς τώρα στις 5. Όπως βλέπετε, ήταν μια εύκολη νίκη για εμάς, 93-75 το τελικό αποτέλεσμα. Βεβαίως εδώ θέλω να είμαι δίκαιος με τα παιδιά απέναντι, διότι είχαν 26, να εδώ ο Matt Boy, είχαν 26 Town Hall 11, βλέπετε εδώ το Matt Boy, το τελευταίο Town Hall 11, καλό Town Hall 11, δυνατό, με Artillery Level 2, Inferno Level 4, Queen 31, γενικώς ένα σωστό Town Hall 11. Εμείς όμως αντί για 26 είχαμε 32, είχαμε 6 παραπάνω δηλαδή. Βεβαίως ο Τζανός που ήταν το νούμερο 32 είναι Town Hall 11 λίγων ημερών, οπότε εντάξει είναι ψηλοαδύναμος, δηλαδή με Inferno Level 3 από Town Hall 10, Exbow Level 1, το ένα από αυτά, Warden Level 2, Artillery Level 1. Παρ' όλα αυτά όμως μετράει για Town Hall 11 και μας έδινε το πλεονέκτημα. Βεβαίως μας έδινε το πλεονέκτημα των 5-6 star παραπάνω, έτσι, για την νίκη. Γιατί εδώ τελικά βλέπουμε στο τελικό αποτέλεσμα υπήρχαν 18 star διαφορά. Κυριολεκτικά ήταν μια εύκολη νίκη για εμάς. Πολύ πιο εύκολη από ό,τι και εγώ ίδιος περίμενα. Παρόλο που ξέρω τα παιδιά τι δυνατότητες έχουν, μαζί και αρκετά πιο εύκολο. Ας δούμε λοιπόν και τα επιμέρους στοιχεία του War. Όπως είπαμε, 93-75, 78,15% το total distraction εμείς, 66,40% η Greek the Kick. 80 επιθέσεις, φυσικά χρησιμοποιήσαμε και τις 80 επιθέσεις μας. Πάντα μα πάντα χρησιμοποιούμε όλες τις επιθέσεις. Χάνουμε, κερδίζουμε, δεν έχει καμία σημασία. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους στοιχεία. 13 τριάστερα εμείς, 2 τριάστερα είχαν τα παιδιά απέναντι, 27 διάστερα, και εκεί κλείνει και ο χάρτης όλες 40 βάσεις, 31 τα παιδιά απέναντι και 7 μονάστερα τα παιδιά απέναντι. Αν μπορούμε να τα δούμε και αυτά στο χάρτη, βλέπετε εδώ. Είχαν κάνει κάποια διάστερα ψηλά, αλλά είχαν και αρκετά μονά. Πήγε στον Άλτζιο, στον Άρχοντα, στο Σάγκη, στον Κόγκουερ, στο GP, Αμπαγκούε. Ακόμα και στο 25 είχαν μονάστερο, στον NG. Και εδώ πιο κάτω θα δείτε τα δύο τριάστερά τους, στο Θεοδόση και στο Κωνσταντίνο, φυσικά σε Town Hall 10. Απέναντι εμείς, έχουμε καθαρίσει όλο το χάρτη πρώτα-πρώτα με δίβαλα. Βλέπετε όλες τις μεγάλες βάσεις, εδώ θα δούμε και το 4-3 του ΑΕΚ, θα εξηγήσω μετά, όλα 2, το 19-3 από το Βένι Βεντιβίτσι και φυσικά κάτω θα καθαρίσουμε όλα τα τριάστερά μας, έτσι όπως πρέπει, βλέπετε όλες οι βάσεις κάτω, έξω από το 35 που μας ξέφυγε, όλες οι βάσεις εδώ είναι τα τριάστερά μας. Κάπως έτσι πρέπει να γίνεται και ένας πόλεμος, δηλαδή πρέπει να καθαρίζεις όλες τις βάσεις με 2, να πηγαίνεις κάτω στην ουρά που είναι θεωρητικά τα πιο εύκολα attack, να τα καθαρίζεις και αυτά με τρίμπαλα και μετά να κοιτάξεις αυτό που κάναμε στο 4 και στο 19, να κοιτάξεις σε τι δυνατές Town Hall 11 βάσεις έχεις, τι επιλογές έχεις με εξειδικευμένα κόμπο που μπορείς να πας εκεί και εξειδικευμένους συνδυασμούς, έτσι ώστε να ρίξεις αυτές τις βάσεις που θεωρητικά σε ένα πιο δύσκολο, σε ένα πιο derby πόλεμο θα κρίνουν και τη διαφορά αυτά τα τριάστερα έτσι ψηλά. Πάμε τώρα λοιπόν λίγο να τα δούμε κιόλας. Εδώ ας ξεκινήσουμε με το 4 στον ΑΕΚ που θα χρησιμοποιήσει μαζικό bowler attack. Πάμε να το δούμε λίγο παρέα. Max Town Hall 11 η βάση τελείως. Με 45 Queen, μόνο King 42. Βλέπουμε και νέα level τούβλα, όλα τα defense σε Max. Πολύ καλό τρίπαλο δηλαδή από τον ΑΕΚ. Ας περάσουμε να δούμε όμως το replay. Κλασικά πράγματα εδώ. Θα μπει με bowler, μαζικό bowler. Θα ρίξει το jump στο κέντρο γιατί θα κόψει τις γωνίες δεξιά και αριστερά εκεί στα storage. Εδώ βλέπετε.
Και μετά θα μπει από τη γωνία. Με breaker θα ανοίξει το πρωτοτούβλο. Έχει ήδη ρίξει το jump για πυρήνα. Βλέπετε εδώ. Όμορφο poison στο Σίσι την ώρα στην έξοδό του. Rage. Freeze στο Inferno. Το επόμενο jab για να κυκλοφορήσουν. Και εφόσον εκεί ακριβώς θα πέσει και ο πυρήνας, πλέον τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα για τους bowler. Θα κάνουν και την κίνηση προς τα δεξιά. Θα βγουν δηλαδή στο έξω μέρος. Εδώ βλέπετε. Και εφόσον θα βγουν στο έξω μέρος και θα πάρουν το γύρο με τη σίλερα από πάνω τους, πλέον είναι σίγουρο τριάστερο, δεν σταματάει. Χρόνο είχε, οπότε δεν υπήρχε και αντίπαλος. Ήταν καθαρά θέμα χρόνου να πέσει η βάση. Και αυτό παρακολουθούμε εδώ. Ας το τρέξουμε κιόλας λίγο τώρα, πλέον δεν έχει νόημα να δούμε κάτι άλλο. Πολύ κρίσιμο το τρίμπαλο του ΑΕΚ, πάρα πολύ καλό. Είναι σε άλλη περίπτωση, σε άλλο γορ θα μπορούσε το στο 4 να κρίνει και την επί το αποτέλεσμα του γορ. Συγχαρητήρια στον ΑΕΚ. Ένα πάρα πολύ καλό ατάκ. Και πάμε παρακάτω. Εδώ λοιπόν θα πάμε να δούμε το επόμενο, την επόμενη επίθεσή μας, η οποία ήταν με Λαβαλούνιον. Εδώ όμως, να θα πάμε εδώ στο 19, ο Βένι Βεντιβίτσι, ο Νικόλας. Εδώ όμως θέλω να πω κάτι πριν, γιατί είδα και τα παιδιά απέναντι κάνανε Λαβαλούνιον attack. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Άλλο πράγμα το Λαβαλούνιον που θα κάνουμε στο push, έτσι ώστε να πάρουμε το σίγουρο 2 αστέρια. Δηλαδή, καλή ώρα όπως απέναντι θα σας δείξω μετά με skeleton spell για να πάρουν το townhole ή οτιδήποτε άλλο μπορούν. Και είναι άλλο πράγμα το war. Στο war έχει το χρόνο. Έχεις και την ώρα να δεις τα πατήματά σου, να δεις από πού θα μπεις, να κάνεις ζημιά στη βάση και μετά να παίξεις με ένα χειρουργικό Λαβαλούνιον για ένα καθαρό τριάστερο. Αυτό ακριβώς θα κάνει ο Νικόλας εδώ και θα το δείτε τώρα στην πράξη. Αλλά ας προχωρήσουμε λοιπόν λίγο να το δούμε. Θα μπει εδώ από δεξιά από το πλάι με τους ήρωες, πίσω του Bowler και το Warden. Θα μπει φυσικά με breaker. Στοχοποιεί εδώ την Queen, το Air και το CC και ό,τι άλλο κρίσιμο defense μπορεί, ιδίως για Λαβαλούνιον. Εκεί Wizard, Inferno. Τελικά θα ρίξει το Inferno που θα είναι πολύ κρίσιμο. Να βλέπετε, βγαίνει και το CC. Ωραίο poison στην έξοδο του CC γιατί είχε και Witch μέσα. Και τελικά βλέπετε, θα ρίξει μέχρι και το Inferno και Tesla εκεί. Θα κάνει καλή ζημιά στη βάση. Αυτή είναι επίθεση για τρία αστέρια με Λαβαλούνιον. Βλέπετε τώρα θα ξεκινήσει το χειρουργικό Λαβαλούνιον. Αφήνει τα λάβα μπροστά. 3-4 λούνες από πίσω σε κάθε defense. Ξεκινάει τα haste του. Και θα προχωρήσει και από το πλάι. Με την ίδια τακτική. Εδώ θα δούμε ένα υπέροχο freeze από τον Νικόλα. Εδώ ακριβώς. 4 defense με ένα freeze. Πολύ καλό, ταυτόχρονα με Rage. Θα καθαρίσει και τα υπόλοιπα του πυρήνα και το υπόλοιπο πλέον θα είναι καθαρά διαδικαστικό. Με το χέρι του θα δώσει τις ταχύτητες που πρέπει και θα αφήσει, θα βάλει και ό,τι περισσεύματα βλέπετε πάνω, τα minion για καθάρισμα, για να προλάβει το χρόνο ουσιαστικά, γιατί εδώ πλέον ο μόνος αντίπαλος πλέον είναι ο χρόνος. Ας το τρέξουμε λίγο και αυτό. Συγχαρητήρια στον Νικόλα, πάρα πολύ καλό attack. Και πάμε παρακάτω. Εδώ να πω, μιας και μιλήσαμε για Λαβαλούνιον, θα σας δείξω ένα μία άλλη επίθεση η οποία δεν έγινε τρία αστέρια. Δεν θα πω στη διαδικασία να δείξω τις επιθέσεις κάτω, όπως είπα και πριν, γιατί εντάξει, όλα αυτά θεωρητικά είναι εύκολα και θα έπρεπε να γίνουν τρία αστέρια και όπως έγιναν. Εδώ θα μπούμε να δούμε μία άλλη επίθεση. Εδώ ακριβώς τον 25 από το Ρένσε. Εδώ υπάρχει ένα άλλο ωραίο κολπάκι. Εδώ όπως βλέπετε από τη δεξιά μεριά είναι η Queen και πάνω απέναντι είναι το κάστρο. Οπότε
Με μία είσοδο με ήρωες bowler δεν μπορείς να κατεβάσεις και το air defense και την queen και το κάστρο. Οπότε θα χρειαστεί με κάποιο τρόπο να βγάλεις το κάστρο και να το φέρεις από την απέναντι μεριά την ώρα που θα κάνεις την είσοδο. Για να μην πάνε όμως χαμένα τα λουν που θα κάνουμε την έξοδο του κάστρου, θα δείτε εδώ ο Νάσος θα ρίξει ένα orange ή ο Νάσος, ένα πολύ ωραίο haste στην είσοδο με 4-5 μπαλονάκια και θα δείτε ακριβώς τι θα συμβεί. Πάμε να δούμε το replay. Βλέπετε, ξεκινάει εδώ πρώτα με το haste. Θα ρίξει 4-5 μπαλονάκια, θα φάει το τόξο, το air defense, πολύ σημαντικό, θα βγάλει και το κάστρο του και πλέον θα ξεκινήσει από τα δεξιά με τους ήρωές του, bowler, breaker, να μπει μέσα, να φάει την queen, το air defense, ταυτόχρονα με το κάστρο και ό,τι άλλα σημαντικά defense μπορεί. Βλέπετε και το poison εδώ, όμορφα εκτελεσμένο και από τον Άσο. Εδώ βλέπουμε θα φάει και το artillery. Θα κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά η είσοδο της queen. Και θα ξεκινήσει μετά από πάνω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Χειρουργικό λαβαλούνιον, τα λάβα του μπροστά και στοχοποιημένα 3-4 μπαλονάκια στο κάθε defense, έτσι ώστε να προχωρήσει με τα haste του και το ένα το freeze spell που του έχει μείνει για το ένα inferno. Βλέπετε τα δεξιά με την ίδια τακτική. Μετά θα πάει και από την άλλη πλευρά. Εδώ ορίστε. Δυστυχώς όμως, ενώ εκτελεί ένα πάρα πολύ ωραίο attack, βλέπετε και το τελευταίο του haste. Εδώ το λάβα κρατάει το air defense μέχρι να έρθουν τα μπαλόνια. Και έτσι γίνεται. Βλέπετε, ας το προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω. Και ενώ έχει εκτελέσει ένα πάρα πολύ καλό attack, θα είναι άτυχος ο Νάσος εδώ, διότι απλά δεν θα τον φτάσει ο χρόνος. Δεν πειράζει όμως, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο attack και άξιζε να το δούμε και αυτό, γιατί είχε και διαφορετική στρατηγική όσον αφορά την έξοδο του κάστρου. Βλέπετε εδώ. Πραγματικά ήταν αδικία. Αυτά και από αυτό το attack και πάμε παρακάτω. Τώρα θα σας δείξω και αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι να για παράδειγμα θα πάρω τη δικιά μου τη βάση, έτσι σε ένα παράδειγμα, έγινε δύο αστέρια, αλλά δείτε εδώ, αυτό είναι farming loon, βλέπετε 7 skeleton spell, το βάζω στο γρήγορο, 7 skeleton spell ουσιαστικά τι κάνει με air mode τον Warden και τα μπαλόνια του μαζί με το ability και κάτι rage ίσα ίσα για να πάρουμε το 50 και με 7 σκέλετον να προσπαθούσε να πάρει το Town Hall. Δεν έγινε όμως, δεν έπεσε το Inferno και μετά μπήκε με τους ήρωες, πήρε και το Town Hall και έκανε 2 αστέρια. Εντάξει, αυτό είναι μια καλή στρατηγική για να πάρεις 2 αστέρια, αλλά αυτό είναι κυρίως για push, δεν είναι war attack. War attack πας πιο στοχοποιημένα. Τρως βασικά defense, τρως την queen του, το CC του και μετά με χειρουργικό loon καθαρίζεις την υπόλοιπη βάση. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Όπως βλέπετε τελικά εξελίχθηκε σε μια καλή εύκολη νίκη για εμάς, με καλή εμφάνιση από εμάς και συνεχίζουμε το σερί μας και προχωράμε. Το καλύτερο σερί μας μέχρι σήμερα είναι 14 και πάμε πας και βγάλουμε κάτι καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Καλές μάχες.